Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει επιτυχώς το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στην προσαρτημένη Κριμαία το βράδυ της Κυριακής. Επισήμως η Μόσχα υποστηρίζει ότι η ρωσική απόπειρα αναχέτησης ήταν ανεπιτυχής, αλλά ταυτόχρονα ότι οι αμερικανικοί πυράβλοι δεν προκάλεσαν κάποια σημαντική ζημιά. Η ρωσική ηγεσία σε όλα τα επίπεδα εξακολουθεί να κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι υποκινεί και υποδαβλίζει την όλη κρίση. Έχοντας προκαλέσει μια ξαφνική κρίση στην Ευρώπη, η Δύση επιχειρεί να τη διευρύνει κατά το δυνατόν στην Ασία και στον Ειρηνικό. Η δυτική γραμμή εναντίον της Ρωσίας είναι μια σταθερή κλιμάκωση, κάτι που συνιστά μια ευθεία σύγκρουση ανάμεσα σε πυρηνικές δυνάμεις που θα έχει και καταστροφικές συνέπειες. Στο Κίεβο, περί τους 2.000 Ουκρανοί συμμετείχαν σε αγώνα μνήμης των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αν και η διαδρομή ήταν μόλις 1 χιλιόμετρο, οι διοργανωτές τον αποκαλούν τον μεγαλύτερο μαραθώνιο στον κόσμο, καθώς διαρκεί όσο εξελίσσεται και η Ουκρανική αντίσταση κατά της Ρωσίας. Πολλοί από τους συντρόφους μας δεν είναι ζωντανοί και δεν θα μπορέσουμε να τους σφίξουμε τα χέρια ή να καθίσουμε μαζί τους. Αλλά εξακολουθούν να έχουν θέση στην καρδιά μας. Είναι μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης για εκείνους που υπερασπίστηκαν τη χώρα μας. Νομίζω πως δείχνει ότι δεν είμαστε αδιάφοροι σε αυτό που συμβαίνει. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες, αντί για κάποιον αριθμό στην μπλούζα τους, είχαν γραμμένο το ονοματεπώνυμο κάποιου από τους πεσόντες που γνωρίζουν οι ίδιοι.